Ρώμη, της Πάντας και του Αιγάλου. Είναι δηλαδή, όπως και η Κωνσταντινούπολη, μια επτάλοφος πόλη. Σε συνεργασία με τα αρμόδια δασαρχεία θα αναπτυχθούν δημόσιες πολιτικές ανάπτυξης των ορεινών αυτών όγκων, οι οποίες θα στοχεύουν στην προστασία της Ισπανίδας και της Φλωρίδας, αλλά και στην ανάπτυξη ήπιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Βασικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν είναι η αποκατάσταση του ανενεργού λατομείου Μουσαμά, η δημιουργία ορεινών ποδηλατοδρόμων, mountain bike, και πιστοποιημένα πεζοπορικά μονοπάτια. Ειδικά για τον ορεινό όγκο της Πάνθας θα αναπτυχθεί το υφιστάμενο πεζοπορικό μονοπάτι που ξεκινά από την περιοχή Πανοράματος, διέρχεται από το φρούριο της Φυλής και θα ενώνει όλα τα σημεία βορείως της Πάνθας που κατά την Εθνεγερσία δόθηκαν οι μάχες για την υπεράσπιση της Πάνθας από τις δυνάμεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνου, καταλήγοντας το μονοπάτι αυτό στο αρχαίο μαντίο των Δελφών. Το μονοπάτι αυτό, το τοπικό το δικό μας εδώ θα ονομαστεί Πάρνηθα Trail και το μεγάλο θα ονομαστεί Δελφή Trail. Θα προεκταθεί προς νότο και θα ακολουθήσει την ιστορική διαδρομή των στρατιωτικών σωμάτων που μετακινήθηκαν από και προς την Πελοπόννησο κατά την Εθνεγερσία του 1821. Ταυτόχρονα, το Πάρνηθα και το Δελφή Trail θα συνδεθούν με το πιστοποιημένο μονοπάτι Μέναντον Trail, καθώς και με ολόκληρο το υποανάπτυξη δίκτυο πιστοποιημένων μονοπατιών της Πελοποννήσου, το Μωρέας Trail. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει το μεγαλύτερο δίκτυο πεζοπορικών μονοπατιών στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το πεζοπορικό δίκτυο στην Πελοπόννησο αγγίζει τα 900 χιλιόμετρα και μέχρι το 2021 θα έχει ολοκληρωθεί ο στόχος των 1.500 χιλιόμετρων, εξασφαλίζοντας 100 ημέρες συνολικής ποιοτικής πεζοπορίας στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελστάτ για τα έτη 2016-2017, όταν σοβούσε δηλαδή ακόμα η κρίση, μόνο για το Menalon Trail, δηλαδή τα 150 χιλιόμετρα, προκάλεσαν 65% αύξηση των τουριστικών κρατήσεων στην Αρκαδία από το εξωτερικό. Αναμένονται με μεγάλη αγωνία τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2018, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα είναι και αυτά εξίσου εντυπωσιακά. Το Δελφή Trail και το Πάνηθα Trail θα συνδεθούν με το διαγώνιο άξονα του Μωρέας Trail, θα καταλήγει δηλαδή από την Πάνηθα και θα καταλήγει στη Μεθόνη Κορώνη, εξασφαλίζοντας μια ποιοτική πεζοπορία 120 ημερών. Έχουν γίνει ήδη επαφές με την επιστημονική ομάδα του κ. Γιάννη Λαγού, που είναι επικεφαλής του τμήματος που έχει πιστοποιήσει, γιατί είναι απαραίτητο στην εποχή μας να μιλάς καθόλου αν δεν έχει πιστοποιήσει, που έχει πιστοποιήσει το μονοπάτι Menalon Trail. Και αμέσως μετά τις εκλογές Δημαρχέμου είμαστε πανέτοιμοι να αρχίσουμε τη δημιουργία του Πάρνηθα και του Δελφή Trail.